Βασίλης Καναπαδοκάρια, Ιγκορ λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί και το αποκρούει. Το πιάσε το πέναλτι ο Κοντογουλίδης, κακή εκτέλεση από τον Ιγκορ και ο τερματοφύλακας της Νάουσας ο Κοντογουλίδης πέφτει σωστά και μπλοκάρει την μπάλα στο 18. Καρλόπουλος Κίβων το εκτελεί, γυρισή κεφαλιά προς τα πίσω, η μπάλα περνάει από όλους και το 1-0. Το 1-0 για τη δόξα από τον Παπαζούδη. Ο Παπαζούδης είναι ο σκόρερ στο 22. Το φάουλ λοιπόν με τον καπετάνο, ο καπετάνος εκτέλεσε στην καρδιά της άμυνας και πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Άουσα, πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Άουσα με τον Σαμαρόπουλο. Φιτλής μακρύνει την μπάλα, Καρλόπουλος λάθος, προσπάθεια για τους φιλοξενούμενους για να δούμε ένα καλό shoot out, καλή ευκαιρία εδώ. Καπετάνος λοιπόν έτοιμος για την εκτέλεση, εκτελεί, η μπάλα περνάει στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά out. Η δόξα έχει πρόβλημα στα στημένα, η Νάουσα συνεχώς απειλεί με στημένες φάσεις. Μπουσινάκης τελικά λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί, κεφαλιά προς τα πίσω, πιβώνει στο γύρισμα, 2-0. 2-0 για τη δόξα με τον Παπαζαχαρία. Ο άλλος κεντρικός αμυντικός της δόξας σκοράρει, όλα ξεκίνησαν από το ωραίο φόρο του Μπουσινάκη. Η μπάλα πέρασε στο δεύτερο δοκάρι, δεν την απομάκρυνε η αμυντική, ο Πιδόνης δεν μπόρεσε να σουτάρει και να σκοράρει και ο Γρηγόρης Παπαζαχαρίας από κοντά με προβολή στο 43 κάνει το 2-0 για τη δόξα. Μπουσινάκης εκτέλεσε, απομακρύνουν οι παίκτες της Νάουσας, επιμένει ο Μπουσινάκης, κάνει μια σέντρα, εκεί η κεφαλιά γκολ είναι βέβαια. Ο Ίγκορ από τη σέντρα του Μπουσινάκη, ο Ίγκορ κέρδισε στη μάχη τον Κοντογουλίδη και πετυχαίνει το 3-0 στο 61 για τη δόξα. Ωραίο το γέμισμα του Μπουσινάκη, ο Ίγκορ πολύ δυνατός ο ψηλό παιχνίδι. Ο Κοντογουλίδης ήταν εκτός εστίας περιοχής του και πολύ εύκολα ο Ίγκορ με κεφαλιά τον νίκησε στην εναέρια μονομαχία χωρίς να υπάρχει επαφή. 3-0 για τη δόξα.